τα τρώω κόμικ. Μας άφησαν να μπούμε μέσα. Είναι σαν να πέρασε μια μέρα και νιώθω ότι... ότι έχω κάνει το φίλο εδώ μέσα. Και δεν είχε να κάνει με τη μαθησία ή όλα αυτά. Είχε να κάνει με το πώς μας μεγαλώνανε τα σκαλί μας τότε. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ το βάρος. Ήταν ένα πρότυπο σχολείο πολύ δύσκολο. Δηλαδή το 15 ήταν 18 και έξω. Δηλαδή εγώ ήμουν μαθητής του 14,5 και μπήκα πάντιο βόλτα. Σε αυτόν τον διάδρομο. Εδώ λοιπόν έχω ερωτευτεί μια κοπέλα. Θυμάμαι λοιπόν αυτή τη διαδρομή εδώ, κάθε πρωί εκείνα τα χρόνια, να ακούω την καρδιά μου. Με ανυπομονησία να τη δω. Άκουγα την καρδιά μου. Αυτό που ακούς που νομίζω ότι παθαίνεις εγκεφαλικό, ήταν αυτό. Όπου είχα γίνει πολύ καλός μαθητής στην τελευταία τάξη, μόνο και μόνο για να έχει κάτι να γαμαρώνει. Μέσα δεν έχει αλλάξει καθόλου. Έξω όμως. Το σχολείο έξω χώμα και εκεί μπροστά χώμα. Άσφαλτος έρχεται πολύ μετά σε εμάς. Και επίσης από ό,τι μου είπες προηγουμένως, αυτή εδώ η περιοχή ήταν και η καλύτερη περιοχή. Μεσοαστικό-αστική. Δηλαδή ήταν βουλευτές, λίγο πιο πάνω μένω ο λογοθετητής με τη Λιβικού, ο Ηλιόπουλος, η Καρέζη. Όλοι εδώ πέρα γύρω εμένα. Τους οποίους τους βλέπατε, έχει τύχει να τους δείτε. Δηλαδή η μάνα μου με τον Ηλιόπουλο ψωνίζανε μαζί στη Λαϊκή Αγορά. Με το διχτάκι πήγαινε ο Ντίνος και πήγαινε η μαμά μου. Ναι. Ακούστε τώρα ποιοι του έκαναν babysitting όταν ήταν μικρός. Έχουν μαζέψει υπογραφές να διώξουν κάτι τυμπόιδες, οι οποίοι βαράγανε κάτι όργανα κτλ. Η μάνα μου ήταν παιδιά και δεν μπορούσε να το κάνει. Και όχι απλώς το είχε κάνει, το πολέμησε το σύστημα που ήθελε να τους διώξει. Γιατί τότε εκείνη η εποχή ήταν μαζεύω υπογραφές, τα στέλνουν στους μπάτσους, οι μπάτσοι ερχόντουσαν και διάζαν το σπίτι που ήταν τα παιδιά μέσα. Αυτοί λοιπόν το μαθαίνουν, πάνε να την ευχαριστήσουν και ξεκινάει μια κολεγιά. Είναι λοιπόν ένας τύπος, ο οποίος μαζί με έναν άλλον με έχουν ψηλιοθετήσει. Αυτός φαίνεται ότι πάει για λίγο παχής, είναι μπασίστας. Και ένας άλλος ο οποίος παίζει πλήκτρα, ο οποίος συντάνερας. Έχονταν και μια άλλη κοπέλιτσα με μια γαμψιμίτη, αλλά πολύ αδύνατη και πολύ χαριτωμένη, φοβερή φωνή. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρέα της παιδικής μου διαχρόνια, τέλος εκεί. Αυτή λοιπόν ήταν η Formings. Καταλάβατε, ο τύπος ο οποίος πήγαινε να παχύνει ήταν ο Ντέμις Ρούσος. Ο Ντέμις Ρούσος. Ο ωραίος ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και η μύτη λίγο αλλά κομψή ήταν η Βίκη Λεάνδρος. Αυτή ήταν η παρεΐτσα που με βάλανε λίγο στο να καταλάβω τι σημαίνει μουσική. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Ήμουνα από 4 έως 6,5 εκεί, 7. Κλείνοντας. Το σχολείο ήταν οι καθηγητές. Είναι σαν τη χώρα αυτή. Δηλαδή αυτό ήταν ένα σχολείο, ήταν 4 τείχη. Χώρα είναι 4 τείχη. Οι άνθρωποι είναι εκεί μέσα μας κάνουν ανθρώπους. Είμαστε κάνουν σχολείο από μόνο. Τα ντουβάρια δεν σε κάνουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή, ο Δημήτρης και η γυναίκα του, η Μάγδα, ίσως να έχουν υποδεχθεί ήδη τον δεύτερο γιο τους, τον Πάρη. Οι θερμότερες ευχές μου τους συνοδεύουν και είμαι σίγουρη ότι θα δώσουν στα παιδιά τους το ήθος, τις αρχές, την κρίση και την αγάπη που χρειάζονται οι άνθρωποι για να ανθίσουν. Θα αποτελέσουν για αυτούς ένα ιδανικό σχολείο, σαν το 8ο Γενικό Λύκειο Πατησίων.